Τι να ετοιμάζει άραγε? Το κακό είναι ότι αυτή το περιμένει. Τι θα μπορούσε να μου κάνει? Τίποτα. Από τη στιγμή που έχω καταλάβει τι γίνεται, δεν πρόκειται να μιλήσω. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα τα πω ακόμα στις άλλες. Μπορεί να μην με πιστέψουν. Ή να πανικοβληθούν. Πρέπει να είμαι σε εγρήγορση. Δεν πρέπει να με πιάσεις τον ύπνο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Εκτός και αν αυτή είναι η λύση. Το τίποτα. Τι είναι αυτό? Φασιανή. Ο Φασιανός ή Φασιανή? Ναι, μόνο που γράφεται με ο μικρογιώτη και όχι με ήττα, είναι πληθυντικός. Όχι, δεν έχω γράψει τον πληθυντικό, το θηλυκό έχω γράψει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θηλυκό του Φασιανού? Και πώς αναπαράγεται? Μυρίζει τη γύρη και ξεφυτρώνει ο άλλος από δίπλα? Συγγνώμη, τα αυγά ποιος τα κλωσάει? Νοικιάζουν κότα? Δεν υπάρχει λέξη. Δεν υπάρχει. Και πώς είναι το σωστό? Πάντως όχι Φασιανή. Ωραία, και εγώ ρωτάω, πώς είναι το σωστό? Θηλυκός Φασιανός. Πώς λέμε, θηλυκός Κεντέρης? Περίπου. Λοιπόν, δεν το ξέρεις, άρα πιάνετε αυτό που έχω γράψει. Δεν είναι σωστό. Και ωραία, ποιο είναι το σωστό? Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό. Άμα δεν σου έρχεται, μην μιλάς, είσαι και φιλόλογος. Ο Κασιανός ή Κασιανή. Ο Παρακατιανός ή Παρακατιανή. Ο Φασιανός ή Φασιανή. Δεν έχει δεν. Άμα δεν ξέρεις το σωστό, πώς ξέρεις ότι αυτό είναι λάθος? Όχι, πες μου. Πες τώρα ότι δεν τα αντέχεις που χάνεις. Δεν είμαστε καλά. 320 πόντους σε περνάω. Ναι, αλλά κάνω πάρα πολύ δυνατό φίνις τώρα. Στον επόμενο γύρο, γιατί αυτό δεν πιάνεται. Όχι, πιάνεται. Δεν πιάνεται. Πιάνεται. Δεν πιάνεται. Πιάνεται. Δεν πιάνεται. Πιάνεται. Δεν πιάνεται. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Μπα. Τι σκέφτεστε? Ε. Τι. Όχι, εγώ δεν σκεφτόμουν τίποτα. Εγώ δηλαδή. Τηλεόραση έβλεπα. Εσείς, κυρία Σούλα, σκεφτόσαστε κάτι? Εγώ. Όχι, τι να σκέφτομαι. Τηλεόραση έβλεπα κι εγώ. Συγγνώμη, τι βλέπετε στην τηλεόραση? Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Θέλετε καφέ? Έχεις φτιάξει καφέ? Ναι, θέλετε? Αφού έχει. Μια τριοχρός γάλα, έτσι? Ναι. Δεν θα το πιείτε? Όχι. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε ένα θέμα για τον αποκριάτικο χορό. Το γάμα 4 έχει ήδη βρει. Δεν γίνεται αυτή να είναι οργανωμένη και εμείς να πάμε όπως να είναι. Δουλειά δεν έχει ο κόσμος, ε. Και πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε ζευγάρια. Πρόσεξε εσύ τι θα ντυθείς, όχι σαν πέρσι που ντύθηκα εγώ γοργόνα και εσύ ντομάτα και ήμασταν άσχετοι. Πρέπει να αποτελούμε ένα θέμα. Μα και πέρσι ένα θέμα αποτελούσαμε. Γοργόνα και ντομάτα, τι θέμα ήταν αυτό? Γοργόνα πλακή με ντοματούλα. Διάολο! Και εμείς το πάμε μαζί, ε. Λαζάρου, εσύ βρήκες καμία να πας στο χορό? Όχι. Και γιατί δεν την είστε δυο σας? Καραμαλή και τα τάσα.
είσαστε έξω. Διαβάζετε. Ψάχνουμε να βρούμε τι θα βάλουμε στον αποκριάτικο χορό. Α, στις πανελλαδικές έχετε βρει τι θα βάλετε. Ορίστε. Όχι τίποτα, κάτι δικό μου λέω. Άντε, βγείτε τώρα έξω. Μια χαρά καιρό έχει. Κυρία. Τι είναι, Λαζάρο. Εσείς θα πάτε στο χώρο του σχολείου. Δυστυχώς. Εντολή του Λυκειάρχη να μην λείψει κανείς. Με ποιον θα πάτε. Θα με φέρει ο μπαμπάς μου και θα με γυρίσει πίσω πριν από τις 12. Με ποιον θες να πάω, Λαζάρο, μόνη μου. Δεν έχετε συνοδό, δηλαδή. Και δεν μου χρειάζεται. Έχω κλείσει τα 18. Κι εγώ. Θα είμαστε οι μόνοι στο χώρο που θα έχουμε κλείσει τα 18. Γιατί, το Λυκειάρχη πόσο τον κάνεις. Έλεγα, αν θέλατε να πάμε μαζί. Πάλι τα ίδια, Λαζάρου. Αχ, πείτε ναι, κυρία, αν αρνηθείτε θα πρέπει να πάω με τον Κρασά. Αυτός να τάσα και εγώ καραμανλής. Ωραία, Ρόλη, λάθος διανομή. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Το ξέρεις ότι έγραψες 9 στα αρχαία. 9. 9. Άσχετα αν εγώ στα έκανα 12. Κρίματα ιδιαίτερα. Και όλους τους χορούς. Επαναληπτικό στην ιστορία γράφεται μεθαύριο. Στα καρναβάλια είναι το μυαλό σου. Αν γράψω 20, δέχεστε να σας συνοδεύσω. Λαζάρου, με κάνεις και γελάω. 4 κεφάλαια επανάληψη στην ιστορία θα γράψει 20. Ναι. Τότε δέχομαι. Αλήθεια. Ναι, άμα θα ακούσει τα θέματα δεν θα κάνεις τόση χαρά. Τι θα ντυθούμε. Δεν χρειάζεται τίποτα. Με το που θα σκάσουμε μύτη μαζί θα είμαστε σκέτα καρναβάλια. Σκέφτεσαι. Τι πράγμα να σκέφτω. Δεν ξέρω. Μπορεί να σκέφτεσαι τι θα κάνεις αύριο. Ποια έχει σειρά. Δεν καταλαβαίνω. Λέω. Πρώτα η ατυχία χτύπησε την κυρία Κέτη, μετά την κυρία Μπία, μετά ποιον. Σενιόρα Σούλα, τι έχεις. Τίποτα. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Σίγουρα. Ναι, είπα. Τι έγινε. Τίποτα. Σενιόρα Σούλα, δεν είσαι καλά. Θες να το κλείνουμε, να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Λες. Βέβαια. Πάμε σε αυτό το καινούργιο που έχει ανοίξει πιο πάνω. Τι μαζί θα πάμε. Εγώ θα πάω στη φίλη μου τη Χουανίτα στο Παγράτι. Εσύ πήγαινε σε αυτό. Άντε με χαθείς. Βρήκα άνθρωπο να πάω για καφέ. Ναι. Ναι. Ναι, ποιος είναι. Ποιος. Το κλείσαν. Ναι. Ναι, ποιος είναι. Ποιο... Αν ξαναχτυπήσει θα το σηκώσεις εσύ. Σήκωσέ το. Σι. Ay, hola, mamá, ¿qué tal estás bien? Es mi madre, η μαμά μου είναι. Για ρώτησε, την αυτή ήταν και πριν. Όχι, μαμά, άντες έρες του. Όχι, λέει. Ποιος ήταν τότε. Α, κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί όλα όσα συνέβησαν ή τα συμπτώσεις. Κάτι ετοιμάζει, αλλά τι. No, 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 claro que tienes razón. Το κεφάλι μου. Pero yo creo que tienes que preguntar a Nalpine. No, pregúntale. Pregúntale. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Καλέ, εγκεφαλικό θα πάθω. Ένα λεπτό θα μιλήσεις, με το ρολόι και χαμηλόφωνα. Τι είναι χαμηλόφωνα. Βέβαια, πού να το ξέρεις. Sí. Sí. Μαμά. Δεν μιλάει. Φέρτε εδώ. Ναι. Ναι, ποιος είναι. Ποιος είναι, είπα. Ποιος είναι. Περίμενε, περίμενε. Θα στα σπάσω εγώ τα νεύρα. Μια παρεξήγηση ήταν. Πάει τώρα, τελείως. Το ορκίζεσαι. Συγγνώμη, εσύ τι νομίζεις δηλαδή. Ότι βρίσκω κάποιον στη δουλειά να παίζω έτσι για να έχω να ασχολούμαι. Ρώτα ποιον θες εδώ μέσα. 7 χρόνια δεν έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Σε πιστεύω. Δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι... Τι. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να το γιορτάσουμε. Έχεις κάτι στο νου σου. Ένα δείπνο. Στο σπίτι μου, εσύ και εγώ. Δεν θα το αρνηθείς. Όχι.
Τι όχι. Όχι. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, όχι, δεν θα το αρνηθώ, ναι, θα έρθω στο σπίτι σου. Α. Αυτό το πρόβλημα στη συνεννόηση να μην είχαμε εμείς οι δύο. Μήπως το όνομά μου δεν είναι αρκετά σοβαρό. Μια χαρά είναι, σκάσε. Αλήθεια, από πού βγαίνει? Από το Αδαμαντία. Αδαμαντία, αδαμαντούλα, τάμι. Τι αδαμαντία, αδαμαντούλα, τάμι, ρε βλήμα. Αδαμαντία, αδαμαντούλα, ντούλα πάει. Ντούλα πάει. Ντούλα, βέβαια. Και άμα βάλεις και ένα πάκι από πίσω, ντουλαπάκι. Μα πώς, αφού εγώ το είχα βγάλει. Πώς το είχα βγάλει? Αδαμαντουλάμι. Αδαμαντουλή μου. Δεν βγαίνει. Καλά, δεν πειράζει, αγάπη μου. Όταν ήταν να βγει, βγήκε. Έχω λάθος όνομα. Τόσα χρόνια κυκλοφορώ με λάθος όνομα. Το πρόβλημα είναι ότι τόσα χρόνια κυκλοφορείς, δεν είναι το όνομα. Δεν θα βγω. Θα βγεις. Δεν θα βγω, δεν θα με ψηφίσει κανείς. Θα βγεις, είπαμε, σκάσε πια. Σκάσε. Τι έγινε, καλέ, γιατί κλαίγεται? Ανακύρια μία. Μην κάνεις έτσι, βρε τάμι μου, δεν θα είναι και πρώτη φορά. Αχ, κυρία Μπία, μην της λέτε τώρα κι εσείς τέτοια. Έλα, αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου. Έλα, πάρε αυτό εσύ, πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δυναμωτικό, είναι για όταν την πιάνει το πάθιές της. Αν το παρισμένη θα τη βγάλει στη βουλή. Μωρέ, ας βγει και θα την κουβαλήσω και στην πλάτη. Άιντε. Τι είναι εσείς, κυρία Μπία μου, τι είδα έξω, έχουμε επανένωση? Ναι. Αχ, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ. Γιατί, το συμπάθησες κι εσύ? Από πότε? Από τότε που έμαθα ότι ψηφίζει Β' Αθηνών. Είπα κι εγώ. Τι να κάνουμε, κυρία Μπία μου, αυτά έχει η πολιτική. Μέχρι τις εκλογές θα κυνηγάμε τους ψηφοφόρους με το τουφέκι. Μετά θα μας κυνηγάνε αυτοί. Πάντως λυπάμαι που στο λέω. Αυτή η βουλευτής δεν βγαίνει. Θα βγει. Δεν βγαίνει. Σε λάθος εκλογές την κατεβάζεις. Μήπως έπρεπε να την κατεβάσω σε ευρωεκλογές να γίνει ευρωβουλευτή, να. Στην Πάτρα έπρεπε να την κατεβάσεις. Για βασιλιά Καρνάβαλο. Τι ήταν αυτό? Μήνυμα. Θα πας σπίτι του? Ναι. Το σκέφτηκες καλά? Πολύ καλά. Και τι θα κάνετε εκεί? Θα φάμε. Μετά? Θα πιούμε. Και θα τραγουδήσουμε. Περίπου. Έλα μωρέ, δεν έχεις αγωνία για το άλλο? Πολύ, πάρα πολύ. Όμως πάρα πολύ. Παναγιά μου, μη μου το έχει πάλι κανένα σαν το Σάββα να θέλει πάλι νεροχύτη. Ας είναι κάποιος ευαίσθητος, τρυφερός, ρομαντικός. Τι έπαθες? Τίποτα. Νόμιζα να είναι κανείς και τρόμαξα. Αυτή δεν είναι καλά. Τι έχει πάθει? Τα νεύρα της. Λες? Δεν ξέρω εγώ τώρα από νεύρα. Να κάνουμε κάτι να τη χαλαρώσουμε. Σειρά μου είναι. Ναι. Μην αγώνεσαι με την ησυχία σου. Άλλωστε αυτό που θέλουμε εμείς είναι να περάσουμε μια ήσυχη βραδιά στο σπίτι. Ψήρα! Τι ήταν αυτό? Τα αρνίστηκα. Πάπου να σκάσεις. Θα μου πείτε ένα αριθμό? Μηδέν. Και επιτέλους φύγε πάνω από το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Τι είναι αυτό? Αν. Ένα τέταρτο αυτό βρήκες? Ένα και ένα δύο. Δεν ήμουν ήρεμη, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Γιατί με κοιτάς έτσι εσύ? Πώς σας κοιτάω? Εγώ βάζω αυτά. Τι είναι αυτά? Βάζω το κατά δίπλα στο deep, κατά deep. Πώς λέμε αυτός δεν καταλαβαίνει deep κατά deep? Και παίρνω και τις μονάδες του deep.
Άκουσε να σου πω. Κάναμε αμάν για να πιαστεί τον deep. Δεν θα πιάσουμε τώρα και το κατά deep. Μπορείς σε παρακαλώ να μην ασχολείσαι με αυτά που γράφω εγώ. Να το πάρεις πίσω, γιατί χαλάς το παιχνίδι. Όχι, εσύ το χαλάς με τις καταρρεύουσες και τα αρχαία σου. Άκου πράγματα. Φτού. Τσόλι, μπόμπος, deep, κατά deep. Ωραίες λέξεις. Ενώ οι δικές σου είναι καλύτερες. Χρή. Τι είναι αυτό το χρή? Χρή σημαίνει πρέπει στα αρχαία. Μου θέλεις να παίξεις και στην επίδαυρο. Σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ να ακούω φωνές. Θα τάραξες το κορίτσι. Όχι, εσύ δεν τάραξες. Εγώ δεν τάραξα. Να το πάρεις πίσω και να τα αλλάξεις. Για να πάρεις μια σωστή λέξη. Όχι, δεν το παίρνω. Να το πάρεις. Δεν το παίρνω. 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 Μην ταράζεσαι, σουλίτσα μου. Θα το πάρω. Και θα το βάλω εδώ. Σ' άρεσε τώρα. Δεν τρώγεσαι. Δεν τρώγεσαι. Να. Να και εσύ. Και να. Και να και εσύ. Και να. Και να. Και πάρε και αυτό το χρύο από να το βλέπω στα μάτια. Να. Σταματήστε. Κατά λάθος. Δεν έπρεπε να τη βάλουμε να παίξει. Δεν είναι στα καλά της. Παίζουμε ένα οι δυο μας. Ναι. Δεν την μπορώ άλλο αυτή την αναμονή. Θα τρελαθώ. Γιατί δεν κάνει κάτι. Να κάνει κάτι και να το πιάσω στα πράσινα. Αυτό θέλω. Ναι, ποιος είναι? Έλα βρε Ευαγγελία, εσύ είσαι και με κοψοχόλιασες. Τι πράγμα? Και πού είναι τώρα? Δηλαδή είναι στα 10 μέτρα. Ναι, ναι, σε κλείνω. Δουλειά του Σάβα είναι αυτό. Σενιόρα Σούλα. Άστα, σενιόρα Σούλα, τώρα. Τώρα κι εγώ μας έρχεται, το είκα. Πρέπει να σκουγκανίσω. Τι λες, παιδάκι μου, πρέπει να σε κρύψω, μα σε βρουν εδώ. Το είκα. Ναι. Ας πιάστε με, πιάστε με, δεν έχω αίσθημα. Εδώ, εδώ, εδώ. Δέχαμε. Άσε με, σενιόρα Σούλα. Άσε με, θα τα πω όλα. Αν τα πεις, θα πιάσουν και σένα, θα σε καρφώσω και θα σε στείλουν στο αλαβαπών. Άσε με. Ήρθανε. Βάλε αυτό. Θέλω να σκάσω. Να σκάσεις. Θα κάνεις τον πελάτη. Ποιανού. Το δικό μου. Μα δεν θέλω να αγοράσω τίποτα. Όλα είναι χάλια. Μπήκε. This is Apollo. I don't speak English. Να σου αστράψω μία θα σου πω εγώ. You don't speak English. You speak και you para speak. This is Apollo and it costs 7 euros. Τι να είναι, λε, σενιόρα Σούλα. Θύσεις Ερμής και κάνει 6 ευρώ. Χαίστηκα. Κάνω ότι το αγοράζεις και φύγε. Δεν έχω λεφτά να τα αγοράσω. Πάρε. So, will you take it? No. I will take it. Ωραία. Ψάχνετε κάτι? Κάνω μια έρευνα, αλλά τελειώστε πρώτα με τον νεαρό. Α, ναι. Να τελειώσω, να τελειώσω. Να φεύγει από εδώ, να τα πούμε καλύτερα. What is this? Καρέστα σας. Your change. Yes, but I gave you 100 euros. Τι μου έδωσες? 100 euros. Hello. No, you didn't. Yes, I did. No, you didn't. Yes, I did. How are you? My name is Jose and I wear... Ορίστε. There you are. Thank you very much. You have a beautiful country. And you'll have a beautiful death. Well, bye-bye. Bye. Άμα τα ξαναδώ εγώ αυτά τα λεφτά να με φτύσεις. Λοιπόν... Σας ακούω. Μάλιστα.
Ακούτε ραδιόφωνο. Πώς είπατε? Κάνουμε μία έρευνα για το ραδιόφωνο. Ακούτε? Ραδιόφωνο. Ναι. Έχει το διάλογο, παιδί! Έλα εδώ. Κάτσε κάτω εκεί να δεις τώρα πώς μαζεύουν ψήφους, ηλίθια. Για να μάθεις να μου έχεις εμπιστοσύνη. Τι να θέλεις? Τι να σε θέλω, τι να σε θέλω, σκηνοθετάρα μου. Έλα, συγχαρητήρια. Καλά, είδα το χθεσινό επεισόδιο, συγκλονίστηκα. Αλήθεια. Κέντησες πάλι. Και τι πλάνα ήταν αυτά, τι ατμόσφαιρα, τι καταπληκτικό μιλάμε, καταπληκτικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Πες και εσύ καλέ κάτι στον άνθρωπο. Τι έπαθε? Προεκλογικός πυρετός, δεν είναι τίποτα, είναι από το άγχος πριν τις εκλογές. Για κράτα λίγο, κοιτάξτε, πολύ ωραία, είναι ποικιλία. Έλα εδώ, αγάπη μου, εσύ. Πάρε ένα. Έτσι, μπράβο. Πάρε και εσύ ένα γλυκάκι. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Πία. Τι κάνεις? Αχ, ο έρωτας. Θες και σε καλέ, αχ, ο έρωτας. Μας υποχρέωσες. Εγώ πάω έξω. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Οπ, αλίμονο, αλίμονο, εδώ, εγώ είμαι εδώ. Πάρε άλλο ένα γλυκάκι. Πάρε άλλο ένα. Έτσι, μπράβο. Η Κυριακή. Κυριακή. Γεια. Τι καλά πιάσματα ήταν αυτά. Τι να κάνω, κυρία Μπία μου. Όλος ο προεκλογικός αγώνας έχει πέσει πάνω μου. Η χαζή μόνο να στενάζει. Την έστειλε έξω μια γύρα με τα γλυκά και αυτή κατέληξε στην τουαλέτα να τα τρώει μόνη της. Άιντε τώρα μην τα πάρω. Άιντε. Γεια. Να σας πω. Τι θα γίνει την Κυριακή. Πάω σπίτι του. Όπα! Και έχω ένα άγχος. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε. Καιρός είναι να. Λες? Βέβαια, κυρία Μπία μου, τόσο καιρό πια παίζετε τις κουμπάρες. Πάντως ελπίζω να αξίζει τον κόπο το. Το εύχομαι, Σύση μου, το εύχομαι, το εύχομαι. Και καλά κάνετε, κυρία Μπία μου. Το ξέρω ότι 99% άντρες πάσχουν από πρόωρη. Εξπερμάτιση. Η πρώτη λέξη που είπε σήμερα. 99% πάσχουν από πρόωρη. Εξπερμάτιση. Αποκλείεται. Πού το διαβάζεις αυτό? Σε μια έρευνα. Αποκλείεται. Εγώ βρίσκω πιο πιθανό να είναι όλη μια χαρά και απλώς ένας να αργεί. Τι κάνεις? Τίποτα. Σήμερα όλη μέρα τι έκανες? Τίποτα. Και πότε θα κάνεις? Δεν σας καταλαβαίνω. Άστα εσείς και τα σας. Οι δυο μας μιλάμε τώρα. Κυρία Σούλα, είστε καλά? Πολύ ανήσυχη σας βλέπω τον τελευταίο καιρό. Α, με βλέπεις και ανήσυχη. Ορμονικό θα είναι. Θα σου έλεγα τώρα. Πάλι ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι της ηλικίας. Ναι, της εφηβείας. Τι κάνετε? Τίποτα. Είσαι καλά, μου φαίνεσαι κάπως. Καλά είμαι. Τι έχει? Έλατε. Ορμονικό μπορεί να είναι. Σίγουρα. Έλα, έλα. Από εδώ. Πειράζει που ήρθα. Όχι, λέγε, τι έγινε? Α, γεια σας. Τι έχει? Κατεβαίνεις στις εκλογές. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι γυναίκα. Τι έπαθε? Άστε να πει τώρα, έλα, κάτσε. Λέγε τώρα, τι έγινε? Την Κυριακή το σχολείο έχει αποκριάτικο χορό. Θέλεις να σας δανείσω στο λες? Όχι. Και θα πάνε όλοι. Και θα έχουν και συνοδούς. Και? Εγώ θέλω να πάω μαζί με την κυρία. Το καλοκαίρι τελειώνω. Μπορεί να μην την ξαναδώ. Τόσο κακό είναι να θέλω να πάμε σε ένα χορό μαζί. 7 χρόνια έρωτας είναι αυτός. Τουλάχιστον να μου μείνει κάτι, να έχω κάτι να θυμάμαι. Σε καταλαβαίνω. Αλήθεια? Τα ίδια αισθάνομαι κι εγώ για την πυρκαγιά. 7 χρόνια είμαι εδώ. Άσε που εγώ σε αυτή τη σχέση έχω πιστέψει από την αρχή. Το ξέρεις αυτό. Ποιος πείραξε τη χαζή? Ω, καλώς τον. Γεια. Είπες εσύ τίποτα στη χαζή? Τι? Είπατε εσείς τίποτα στη χαζή? Όχι, εσύ, μου στορκίζομαι. Αλήθεια? Μισώσε να τη δω υπουργό. Κυρία Μπία, αν καταλάβω ότι είστε καμία εγκάθετη, θα τα χαλάσουμε, να το ξέρετε. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Τι το είπες, τι σου είπε αυτή? Μου είπε ότι θα πάμε μαζί μόνο να γράψω 20 την ιστορία. Αλλά το είπε σαν να έλεγε ότι αποκλείται να γράψω τόσο. Και καλά δηλαδή ότι αυτή τα ξέρει όλα, ενώ εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ποιοι εμείς? Ξέρω εγώ τι λέω. Έχεις διαβάσει? Είναι επαναληπτικό το διαγώνισμα. 80 σελίδες ύλη. Όσο και να διαβάσω, κάτι θα μου ξεφύγει. Αφήστε που υποψιάζομαι ότι θα βάλει πολύ δύσκολα θέματα, μόνο και μόνο για να μην πάρω 20. Άρα χρει να γράψεις 20. Τι χρει?
Ξέρω εγώ τι λέω. Μια στιγμή να σκεφτώ. Άσε, το σκέφτηκα ήδη. Πότε γράφεις αυτό ακριβώς το διαγώνισμα? Την πέμπτη ώρα. Πέμπτη ώρα. Τα βιβλία τα έχεις στη σάκα σου? Ναι. Λοιπόν, άκου τι χρή να κάνουμε. Τι είναι αυτά, κυρία? Ποια κασά? Αυτά που μας βάζετε είναι πολύ δύσκολα. Ναι, κυρία. Γράψτε ό,τι ξέρετε. Δεν είναι ανάγκη να γράψετε και για 20. Έτσι δεν είναι, Λαζάρου? Εγώ τα βρίσκω βατά. Τι τα βρίσκεις? Βατά. Βατά. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Μου μάθες και το βατά. Γρήγορα. Έστειλε και άλλο μήνυμα. Τι λέει. Απολογισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αμάν πια. Τρεις ερωτήσεις έχει βάλει και οι τρεις με πεθαμένους, με νεκρούς, με πολέμους. Δεν είναι διαγώνισμα αυτό. Αυτό είναι μνημόσυνο. Απολογισμός είπατε. Ναι. Ψάχνε. Να σας πω, κυρία Μπία, δεν πιστεύω να πάει τζάμπα ο κόπος μου. Στη Β' Αθηνών ψηφίζει, έτσι. Είπαμε, ναι. Ψάχνε. Τι κάνετε εδώ? Α, θείο στη χάρη σου, για σένα δουλεύω. Δεν βαριέσαι? Α, να το βρήκα. Λοιπόν, σελίδα 265. Μα τι κάνετε? Σκάσε. Λέγε. Γράψτε. Λαζάρου, καλά είσαι? Μια χαρά είμαι, κυρία. Γιατί δεν γράφεις? Περιμένεις να σου έρθει η θεία φώτιση? Περίπου. Τι έγινε? Ήρθε. Τι είναι εσέ? Α? Τίποτα. Κάπου διάβασα ότι το άγχος σκοτώνει. Άντε παράτα μας, λέω εγώ. Διορθώνεις γραπτά? Ναι. Ιστορία?
Ιστορία. Α, βλέπω πέσαμε σε περίοδο εκπτώσεων. 5 του βάση του παιδιού. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε επειδή είχε μεγάλη πρακτική επιτυχία ο πρώτος και μεταδόθηκε ζωντανά από το CNN. Τι βαθμό να βάλω? Έχεις και στα δίκια σου. Να μην τάχω. Ο Λαζάρου πώς έγραψε? Δεν το έχω δει ακόμα. Mm. Ανάτο. Τι κάνεις εκεί? Έχει λάθος ημερομηνία. Όχι, σωστό είναι. 13 Απριλίου μπήκαν οι Ρώσοι στη Βιέννη. 13, όχι 17. Θα με αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου? Όχι, γιατί την κάνεις λάθος. Το σωστό είναι 13. Το γράφει και το βιβλίο. Σελίδα 263 κάτω-κάτω. Τι? 263, 264, 5, πάνω, κάπου πάντως μέσα στο βιβλίο το γράφει. Για, κοίτα. Έχεις δίκιο. Πού το ξέρεις? Τα έχω και πιο πρόσφατα εγώ. Και εσύ βρε παιδάκι μου αμέσως να το κοκκινήσεις το γραπτό του παιδιού. Δεν το έκανα επίτηδες. Νόμιζα ότι ήταν 17. Γεια, συνέχισε. Καληνύχτα, κυρία Σούλα. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Ισχύει για αύριο. Ναι, βέβαια. Δεν θα το ακυρώσεις? Όχι, αφού το κανονίσαμε τώρα, έκλεισε. Και άλλες φορές είχαμε κανονίσει, αλλά... Άλλο άλλες φορές, άλλο τώρα είναι αλλιώς άλλο. Ωραία. Μαγειρεύεις? Ναι, βέβαια μαγειρεύω. Ωραία, μπράβο. Και μετά που θα φάμε, τι άλλο θα κάνουμε? Όλο και κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Αυτό το κάτι είναι που φοβάμαι. Τι πράγμα? Λέω, αυτό το κάτι. Ό,τι και αν είναι αυτό. Εσύ, ας πούμε, το κάνεις... Πώς το κάνεις? Δεν καταλαβαίνω. Ευτυχώς. Γιώργο, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, πάρτε θέση για εγγραφή. Ναι, Τάμι. Ξύπνα. Ξύπνα, καλέ. Ορίστε. Πάμε, γύρις, μέλη. Σήκω. Τι έπαθε? Σύζυ, χάπη. Τι κάνεις? Τίποτα. Θα βγείτε έξω, κυρία Μπία? Ναι. Πού θα πάτε? Θα πάω... Έχει μια δεξίωση στο κανάλι. Δεν γίνεται να έρθω κι εγώ? Με τίποτα όμως. Θα δείξει πλάνα η τηλεόραση? Εύχομαι όχι. Πώς είμαι? Κούκλα. Αλήθεια? Θαύμα. Τι ώρα θα πας?
Τώρα όπου να είναι. Έχεις άγχος? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εσένα τι ώρα θα πέρασε, σε πάρει? Όπου να είναι. Πώς την πάτησε έτσι, μου λες? Είναι δυνατόν να τα έχει γράψει όλα τέλεια, όλα? Μυστήριο. Καταφωνή. Ανοίγουμε και καμιά πόρτα, δεν θα μας πέσει μέση. Καλησπέρα. Ορίστε. Ποιος είναι αυτός? Ο Λαζάρου, είμαι και η Δεκατσέκη, ο μαθητής της κυρίας Τόγκα. Τι τύχηκε? Αφήστε τα, κυρία Μπία, είμαι να πέσω, να πεθάνω είμαι. Γιατί? Γιατί η τάξη διάλεξε ένα θέμα για το χορό. Τι θέμα? Θαλασσινή. Και εσύ γιατί δίθηκες έτσι? Άκουσα θαλασσινά και διάλεξα το φταπόρ. Χθες έμαθα ότι το θέμα ήταν θαλασσινή και όχι θαλασσινέ. Ωραία, όταν το έμαθες, γιατί δεν πήγες να πάρεις μια άλλη στολή? Πήγα, αλλά τα είχαν πάρει όλα. Και τώρα όλοι ήταν εντυμένοι πειρατές, ναύτες, ναύαρχοι και εγώ παγωνιστή αυτό. Έτσι και σε δει οι άλλοι. Δεν μπορείτε να του το πείτε εσείς με τρόπο. Κάτι θα κάνω. Περίμενε εδώ. Τα πλοκάμια πρόσεχε. Πάντως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η στολή σου. Αλήθεια? Τι ψέματα, πάρα πολύ ωραία. Πρωτότυπη, καταπληκτική. Και ξέρω και κάποιον άλλον που θα του αρέσει πολύ. Ξέρεις σε ποιον θα αρέσει? Στην κυρία Σούλα, για να δούμε. Πού με πάτε? Στο μπάνιο, είναι μες στο μπάνιο. Σε λίγο θα βγει, έλα, έλα. Είναι μέσα η κυρία Σούλα. Σου, μην μιλάς. Τι σ' άρεσε? Ξετρελάθηκε. Πού είναι? Θα το σκοτώσω. Γεια σας, κυρία. Χταπόδι. Αυτό μοιάζει με σπουγγαρίστρα. Όχι, χταπόδι είμαι. Χταπόδι είναι, και αν τα μετρήσεις είναι 8. Ναι, χταπόδι, χταπόδι. Δεν το βουλώνετε όλοι, λέω εγώ. Είσαι με τα καλά σου, Λαζάρου? Ήθελες να πάμε και μαζί στο χορό? Θα κυκλοφορήσουμε μαζί έξω έτσι. Εγώ στην αίθουσα μαζί σου δεν μπαίνω. Θα πάω κατευθείαν μόνη μου στο τραπέζι των καθηγητών. Κι εγώ? Εσύ θα πάει να κάτσεις ένα βραχάκι. Μόνος μου? Μπορεί να βρεθούν κι άλλα νηστίσιμα να σου κάνουν παρέα. Πάμε. Περιμένετε, έρχομαι κι εγώ. Άντε, καλά να περάσουμε. Το εύχομαι. Εγώ εύχομαι να σε πετύχει κανένα ψαροντούφεκο. Άντε. Πώς είστε? Να μη σε νοιάζει. Πολύ αγχωμένοι είστε τον τελευταίο καιρό, ε? Δεν ξέρεις γιατί? Από πώς που να ξέρω? Περιμένω κάτι γι' αυτό. Τι πράγμα? Έλαντε. Δύσκολο πράγμα η αναμονή, ε? Πολύ. Δεν αντέχετε? Ακριβώς. Στο χέρι σας είναι να γλιτώσετε από αυτή. Αλλιώς θα τρελαθείτε. Δεν έχω ύπνο. Πώς πέρασες? Ένα έχω να σου πω. Χόρεψα μπλούζ με το χταπόδι. Τι έχεις? Κάτι έχεις τον τελευταίο καιρό? Ναι. Δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά... Έλα, πες μου. Να τα πούμε καλύτερα αύριο. Αύριο βράδυ, μετά τη δουλειά. Όπως θες. Η άλλη γύρισε? Όχι. Ξέρεις που πήγε? Ξέρω. Πώς να πέρασε άραγε? Ανησυχώ πολύ. Έχει χαθεί η επαφή με τους υποπυραγούς Μπάντα και Μαυρακούδη. Εύχομαι να μην συνέβη το μοιραίο εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εγώ αντίθετα είμαι πολύ αισιόδοξη. Είμαι βέβαιη ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε αίσιο τέλος.
Εγώ πάλι κοντεύω να τρελαθώ από την αγωνία μου. Και δεν σε είχα για τόσο. Ελάτε που για μπία μου, πια πείτε μου, έσκασα. Καλά ήτανε, ήτανε. Ωραία. Ωραία, μόνο ωραία, μόνο ωραία. Έλατε πείτε μου, πια πείτε μου. Δεν μπορώ τώρα. Τι. Ο δεν ακούει, έχει πέσει ακόμα. Πάλι, γιατί. Τα γνωστά, δεν ξέρετε. Αμά, βρεσείς κι εσύ. Αμά, με τόσο να την βγάλεις βουλευτίνα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Τώρα το θέμα είναι εσείς τι κάνατε. Εγώ... Τι να το λέω. Δηλαδή... Φοβερός ήταν. Δηλαδή ήταν γλυκός, ήταν τρυφερός, ήταν ρομαντικός. Α. Δεν προλάβαινε να σκεφτώ κάτι, πήγαινε και το έκανε. Μόνος του. Το έκανε μόνος του. Ναι. Α, μπράβο κυρία Μπία. Και εκείνο το 99% πρόωρη. Ναι. 1%. Όχι. Το 1% βρήκα. Μπράβο δεν κυρία Μπία. Αυτός γιαούρτι είναι. Χίλια μπράβο κυρία Μπία μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να συνεχιστεί αυτό, ε. Τι. Αυτά που λέτε σε μένα τώρα, να μην τα πείτε σε αυτόν. Γιατί. Αφήστε τον να έχει λίγο ανασφάλεια, σας ικανοποιεί ή όχι. Έτσι ώστε κάθε φορά θα προσπαθεί και περισσότερο. Λες. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Μην δείχνετε τόσο ενθουσιασμό πια. Καλά, και εγώ δεν έδειξα. Όχι, δεν έδειξα. Ένα χαμογελάκι μου έδειξε. Δεν είπα κάτω. Αφήστε τον να παιδευτεί λιγάκι, μην πάρει και πολύ αέρα. Δεν μπορώ, το λυπάμαι. Καλά. Τι κάνετε. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Τι λέτε. Τι να λέμε, για μια φούστα λέμε. Σαν πως υπάρχει τίποτα σημαντικό να πούμε, δεν έγινε και τίποτα. Έγινε. Α, καλά, εγώ φεύγω να τα πείτε. Γεια. Yeah. Γεια. Yeah. Έτσι. Έτσι. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ναι, αλλά εγώ άμα θέλω ξανά μετά, άντε να... Θα έρθει αυτός από μόνος του. Λες. Τώρα, κυρία Μπία, δεν μιλάτε με όποια και όποια. Μπία. Γιώργο. Επειδή τελειώνουμε όπου να είναι, μήπως θες να σε πετάξω μέχρι... Να με πετάξει. Ναι. Πέτα με. Φεύγεις. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Πού θα πας. Πάω να βρω κάποιον. Επηρεάστηκα από την ιστορία της κυρίας Μπίας. Ποια ιστορία? Μια ιστορία, ίσως ακόμα εσύ. Να έρθω μαζί σου, πού πας? Στο μοναστηράκι και όχι, να μην έρθεις. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να είμαι μόνη μου. Καλά, εντάξει, εντάξει, έλα. Αλλά δεν θα μιλάς στον δρόμο, ούτε θα κλαψουρίζεις. Και ξέρεις τι, μετά θα σε αφήσω στη βουλή να τη δεις καλά-καλά, μπας και αρχίζεις να τη συνηθίζεις. Προχώρα! Πήγαινε και τα σκουπίδια και φεύγουμε. Ήσυχη μέρα ήταν σήμερα, ε. Αυτή την ησυχία που πάμε εγώ. Τι. Τίποτα, πήγαινε. Δεν μπορεί να μην κάνει τίποτα. Κάτι θα κάνει. Γεια! Ας είσαι βρε, Σύση. Και με την Τάμη. Τι κάνετε. Καλά. Εσείς από πού γνωρίζεστε τελικά. Α, μεγάλη ιστορία. Δεν είναι εδώ. Για το Χωσέ ήρθες? Όχι καλέ, μια βόλτα κάναμε και είπαμε να πούμε ένα γεια. Εδώ είναι, έρχεται. Ακίνητες! Τι! Ακίνητες εδώ! Τι θέλεις! Τι θα μας κάνεις! Ποιος έστειλε!